Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Αλέξανδρου Μαγαλιού σχετικά με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της περιφερειακής αγοράς στη Νεάπολη, που είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας Ιάσον. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Μαγνησίας, που τάχθηκε υπέρ της κατασκευής εμπορικού κέντρου στη συγκεκριμένη περιοχή, όμως υπό προϋποθέσεις. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου πρότεινε την ανάπτυξη ενός μεγάλου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στο μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων εμβαδού 48 στρεμάτων, ενώ όπως συμπλήρωσε, στο υπόλοιπο μέρος μπορεί να αναπτυχθεί ένα εμπορικό κέντρο με επιχειρήσεις όχι άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε δυνατότητα από την Ιάσον ΑΕ να γίνει ένα σωστό συνεδριακό κέντρο στην περιοχή μας, θα έφερε πάρα πολλά έσοδα στην περιοχή μας, διότι και το συνεδριακό κέντρο λείπει, αλλά και ο εκθεσιακός χώρος που κάθε χρόνο βλέπουμε το επιμελητήριο να κάνει αυτές τις εκθέσεις μέσα εκεί στις σκηνές, θα μπορούσε η πόλη μας με τα 47-48 στρέμματα περίπου που είναι αυτός ο χώρος να γίνει κάτι καλό για την πόλη μας. Υπήρξαν οι προτάσεις και από άλλα μέλη της ΟΚΕ χθες που είπαν σταθήκαν επάνω στους εκθεσιακούς χώρους και στα συνεδριακά κέντρα. Εχθές η ΟΚΕ δεν αποφάσισε να πει ότι ναι, να γίνει. Η ΟΚΕ ανέβαλε για άλλη ημερομηνία. Θα πρέπει να έρθουν οι επενδυτές, να καταθέσουν τεχνοοικονομικές μελέτες, να δούμε τι σκοπεύουν και τι θέλουν να κάνουν στην περιοχή μας. Όχι έτσι με τη χθεσινή πρόταση. Το ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός, το λέω για άλλη μια φορά, οπωσδήποτε είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί. Διότι τώρα και με τα αντικειμενικά κριτήρια που ανεβαίνουν, καταλαβαίνετε, θα καλείται η Ιάσον ΑΕ να πληρώνει τουλάχιστον 120 με 130.000 ευρώ κάθε χρόνο. Είναι ασύμφορο. Θα πρέπει τελικά να δοθεί αυτός ο χώρος και πιστεύω ότι μπορούν να βρουν η Ιάσον να βρει τον τρόπο να τον αξιοποιήσει κατάλληλα χωρίς να πάθει ζημιά και η πόλη μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Ιάσον ΑΕ μεγάλες εταιρείες που έχουν κατασκευάσει τεράστια εμπορικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Αν γίνει ένα εμπορικό κέντρο, θα είναι ένα εμπορικό κέντρο το δεύτερο μετά το Μολ στην Ελλάδα. Το Μολ είναι 55.000-56.000 τετραγωνικά. Εδώ μιλάμε για ένα χώρο της τάξης των 48.000 τετραγωνικών κάλυψη. Αυτό το πράγμα δεν το επιθυμεί κανείς έμπορας στην περιοχή μας να γίνει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ο χώρος εκθεσιακό, συνεδριακό και ό,τι περισσέψει να γίνει εμπορικό κέντρο.